κατόπιν εορτής, μετά δηλαδή την απόδραση, το καθεστώς της χαλαρής φρούρησης και των ειδικών προνομίων που απολάμβανε η Βίκη Σταμάτη εδώ και 15 μήνες ως νοσηλευόμενη κρατούμενη στο δρομοκαΐτιο καταργείται ημέρα με την ημέρα. Όπως μάθαμε σήμερα από το προσωπικό του τμήματος ευεργετών όπου κρατείται, ακόμη και για να κάνει μπάνιο η Βίκη Σταμάτη στο δωμάτιό της παίρνει άδεια. Και μάλιστα αυτό γίνεται παρουσία νοσηλεύτριας. Την ίδια ώρα, όπως είπες και εσύ, μένεται ο πόλεμος που ξεσπάσει μεταξύ εργαζομένων στο δρομοκαΐτιο και εξωτερικών φρουρών. Το πρωί ο πρόεδρος και γραμματέας του Σωματείου των Εργαζομένων και οι δύο μαζί έκαναν σοβαρές καταγγελίες μπροστά στην κάμερα για το ειδικό καθεστώς φρούρησης που είχε η Βίκη Σταμάτη πριν την απόδραση. Όπως μας ανέφεραν χαρακτηριστικά το παράδειγμα ότι οι εξωτερικοί φρουροί επέτρεπαν στη Βίκη Σταμάτη και έκανε βόλτες στο βουνό και στο δάσος, ενίοτε μάλιστα μαζί με τον σύζυγό της, επίσης κρατούμενο, τον Άκη Τσοχατζόπουλο, όπως όποτε την επισκεπτόταν αυτό στο δρομοκαΐτιο. Πλέον, όπως μας αποκάλυψαν το 2013, πριν από δύο χρόνια δηλαδή, από το ίδιο τμήμα, το τμήμα των ευεργετών που κρατείται και επέδρασε η Βίκη Σταμάτη, είχε δραπετεύσει και άλλος κρατούμενος, ένας αφγανικής καταγωγής. Τότε μάλιστα είχαν πετύσει διαθεσιμότητα οι δύο αστυνομικοί που το φρουρούσαν και όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι στο δρομοκαΐτιο, οι ευθύνες αποδόθηκαν εξ ολοκλήρου στους αστυνομικούς και ούτε καν κλήθηκαν αυτοί για εξέταση ως οι νοσηλευτές βάρδιας. Επικοινωνήσαμε πάντως με τον πρόεδρο των εξωτερικών φρουρών των φυλακών Κορυδαλού και του θέσαμε υπόψη όλες αυτές τις σοβαρές καταγγελίες για τις οποίες, όπως μας είπε, θα απαντήσει στις αίθουσες των δικαστηρίων. Ενώ μας ξεκαθάρισε ότι οι ίδιοι δεν έπαιρναν μόνοι τους πρωτοβουλίες, αλλά εκτελούσαν λίνα εντολές. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε και να δούμε τι λένε οι εργαζόμενοι στο δρομοκαΐτιο. Το ψήνιά δρομοκαΐτιο είναι χώρος θεραπείας και όχι φυλακτικό θεραπευτικό κατάστημα για κρατούμενους και όχι μόνο δεν υποχρεούται, αλλά και δεν επιτρέπεται από τον νόμο που διέπει το καθεστώς σκληροδοτήματος να έχει δικούς θαλάμους κράτησης για κρατούμενους. Ως αμυγός θεραπευτικός χώρος στο δρομοκαΐτιο εδώ και πολλά χρόνια μπορεί να παρέχει απλή φιλοξενία και θεραπεία και σε καμία περίπτωση φύλαξη. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τους εξωτερικούς φρουρούς. Είναι στα καθήκοντά τους από τον κανονισμό λειτουργίας να πηγαίνουν βόλτες στο βουνό την κυρία Σταμάτη κατ' επανάληψη και ενίοτε με τη συνοδεία του κυρίου Τζοχατζόπουλου? Αυτό επιτρέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους?